Καλησπέρα Νίκο. Εγώ θέλω να συμπληρώσω και στο ρεπορτάζ που προηγήθηκε ότι η κοπέλα αυτή έχει δώσει συνολικά 3 καταθέσεις. Οι 2 δόθηκαν την πρώτη μέρα που έκανε και την καταγγελία, με την τελευταία να έχει δοθεί τώρα την Παρασκευή προχθές, όπου αρχίζει και κουμπώνει κουτάκια, δηλαδή αρχίζει και έχει μία πιο ξεκάθαρη εικόνα. Και έτσι λοιπόν βάζει και το δεύτερο άτομο, το οποίο θα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω θα κληθεί όταν θα βγουν οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικοί. Και είναι πολύ σημαντικά τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων, γιατί είπες προηγουμένως για βιασμό. Ναι, η δίωξη είναι στο κεφάλαιο του ποινικού κώδικα που έχει το βιασμό. Όμως, έτσι όπως έχει αποδοθεί το αδίκημα, δηλαδή συνέβρεση χωρίς συνένεση, δεν αντιμετωπίζεται με την ποινή του βιασμού, αλλά με πολύ πιο ήπια ποινή, δηλαδή μέχρι 10 χρόνια. Και λέω λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικές οι τοξικολογικές και οι ιατροδικαστικοί, γιατί αν φανεί, και η κοπέλα το είπε τώρα την Παρασκευή, ότι υποψιάζομαι ότι κάτι μου ρίξανε στο ποτό, ναι, γιατί δεν είχε πιει μεγάλη ποσότητα. Αν λοιπόν βγει στην τοξικολογική ότι όντως κάτι της είχαν ρίξει, τότε το αδίκημα μετατρέπεται. Γίνεται βιασμός και γίνεται ομαδικός βιασμός που επισύρει και ποινή έως ισόβια. Πολύ σοβαρή επισήμανση και πολύ κρίσιμη έρευνα που τρέχει αυτή τη στιγμή.